συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ξάνθης και πορεία στους κεντρικούς δρόμους απάντησαν οι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στα σχέδια της κυβέρνησης για την εργασιακή εφεδρεία, αλλά και στη λήψη μέτρων τα οποία συρρυκνώνουν το εισόδημα και διονγκώνουν τους δείκτες της ανεργίας. Σήμερα Τετάρτη, 5 του μηνός, η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ, η ΓΕΣΕΕ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις ΔΕΚΟ, κήρυξαν 24 ώρες πανελλαδική απεργία και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα και στις 19 του μήνα, πανελλαδική πανεργατική απεργία, γιατί βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες αλλά και όλο αυτό το διάστημα ότι η κυβέρνηση παίρνει μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων και δυστυχώς κάθε μέρα και διαπιστώνουμε καινούργια ρεκόρ, αρνητικά ρεκόρ σε βάρος μόνο αυτής της κοινωνικής τάξης. Δηλαδή η ανεργία να μεγαλώνει, οι άνεργοι να πολλαπλασιάζονται, ήδη έχουμε, πλησιάζουμε το 1 εκατομμύριο ανέργους και στο τέλος του χρόνου θα έχουμε φτάσει το 1.250.000. Από την άλλη βέβαια δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη. Εμείς σαν εργατικό κίνημα εδώ και 1,5 χρόνο από τις αρχές του 2010 που ξεκινούσαμε τις κινητοποίησεις μας και σχεδόν κάθε μήνα είχαμε και 1-2 κινητοποίησεις. Τα είχαμε επισημάνει αυτά στην κυβέρνηση, είχαμε καταθέσει τις προτάσεις μας, δεν τις άκουσαν και οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση και δυστυχώς η κυβέρνηση παίρνει μόνο μερή συνέχεια και σε βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ανέργων συνέχεια νομοσχέδια που είναι τελείως αρνητικά για όλους αυτούς τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των εργαζομένων, όπως τόνισε ο κ. Μπεπεκίδης, με νούμερα μετρά μόνο η κυβέρνηση, ενώ για το εργατικό κίνημα υπάρχουν άνθρωποι με όνομα τεπώνυμο. Η συμμετοχή των εργαζομένων και όλων των πολιτών σε οποιαδήποτε κινητοποίηση είναι αυτή που είναι. Εμείς δεν μπορούμε να μετράμε τους ανθρώπους με αριθμούς, γιατί είμαστε ενάντια στους αριθμούς. Αριθμοί μετράει μόνο η κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα, που κάθονται και προς το αφαιρούν αριθμούς και νούμερα για να μπορέσουν να βγάλουν την οικονομία της Ελλάδας από τον πάτο που έχει φτάσει, αλλά δυστυχώς με τα μέτρα που παίρνουν σε βάρος μας δεν θα το καταφέρουν ποτέ, όταν οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές μένουν απ' έξω. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι όσοι έρχονται σε οποιαδήποτε κινητοποίηση είναι αυτοί που είναι και είναι άνθρωποι με όνομα τεπώνυμο. Η επόμενη απάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος θα δοθεί στις 19 του Οκτώβρη με την πανελλαδική πανεργατική απεργία που κήρυξαν ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ, η οποία θα παραλύσει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.